ces mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots. Au Festival d'Athènes, nous allons présenter Extrémophile, un texte qui s'appelle Extrémophile d'Alexandra Badea, donc qui est une auteure roumaine, mais qui vit en France. Et c'est un texte qui n'a encore jamais été représenté, ni en France, ni à l'étranger. Alexandra aborde les questions de théâtre par une vision globale, d'un monde global, et non pas d'un monde local ou national. Donc ce texte raconte trois histoires qui se croisent, qui se mêlent et qui racontent la totalité du monde et par le prisme du privé et du public. Les dernières images que tu as vues en infrarouge étaient les fesses pelles, les fesses orange pour les fesses. Bilal Elba et sa femme en train de faire l'amour sur le toit de l'Arcade. Τα ακρεόφυλλα είναι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται σε ακραίες συνθήκες στα βάθη των ωκεανών ή κάτω από την επιφάνεια της γης, χωρίς οξυγόνο. Κάπως έτσι η Αλεξάνδρα Μπαντεά αντιπαραβάλλει αυτούς τους μικροοργανισμούς με τις ζωές των ανθρώπων. Ανθρώπων που ζουν σε ακραίες συνθήκες και καταφέρνουν να επιβιώσουν. Παίξε! Δεν μπορούμε να περιμένουμε, θα σκοτωθούμε. Πήγαινε εσύ. Ακολούθησέ με. Πυροβόλησε, Χάνα. Είναι κακή. Όχι, περίμενε, προχωράμε. Δεν έχουμε πολλές σφαίρες. Δεν πυροβολούμε έτσι τον οποιονδήποτε. Κινδυνεύουμε να χάσουμε πόντους. Σε αυτή την παράσταση όλα ξεκινάνε από την σκέψη μιας γυναίκας, από την εγώ, αυτό το ρόλο της αφηγήτριας, μέσα από το λόγο της οποίας ξεπηδάνε αυτές οι ιστορίες και ζωντανεύουν. Η παράστασή μας είναι δίγλωση στα ελληνικά και στα γαλλικά, με ελληνικούς υπέρτιτλους, και αυτό είναι και ένα ιδιαίτερο στοιχείο της δουλειάς μας, που έχουμε αναπτύξει με την Ελιζαμπέτ Μαρή, γιατί είναι η δεύτερη φορά που δουλεύουμε μαζί, όπου ψάχνουμε τη μουσικότητα της κάθε γλώσσας, τα διαφορετικά νοήματα και τους διαφορετικούς ήχους.